Γεια σας φίλες και φίλοι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που έχει να κάνει με την υπεράσπιση του εαυτού μας. Αυτό είναι η διεκδικητική συμπεριφορά. Η διεκδικητική συμπεριφορά συνεπάγεται ότι πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε ποια είναι τα δικαιώματά μας για να μπορέσουμε να τα επερασπίσουμε με τη βασική προϋπόθεση του σεβασμού των δικαιωμάτων των άλλων. Έτσι λοιπόν, η διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας σημαίνει ότι παραδεχόμαστε τις προσωπικές μας δυνατότητες και αδυναμίες, τις προσωπικές μας ανάγκες, αναλαμβάνουμε τις συνέπειες των πράξεών μας και παράλληλα αποδεχόμαστε και παραδεχόμαστε τα δικαιώματα των άλλων. Τα πιο βασικά δικαιώματά μας όσον αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις είναι τα εξής. Πρώτον, να λέμε όχι χωρίς να νιώθουμε ενοχές. Δεύτερον, να λέμε δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω, δεν με ενδιαφέρει χωρίς να νιώθουμε ενοχές. Τρίτον, να αλλάζουμε γνώμη. Τέταρτον, να κάνουμε λάθη για τα οποία αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Πέμπτον, να έχουμε την προσωπική μας γνώμη και τα δικά μας συναισθήματα τα οποία θα εκφράζουμε όταν είναι απαραίτητο. Έκτον, να επιλέγουμε ποιον και πότε θα βοηθήσουμε. Έβδομον, να έχουμε προσωπικές στιγμές. Όγδο, να ζητάμε από τους άλλους, κατανοώντας παράλληλα την πιθανότητα να μας αρνηθούν. Για να διεκδικήσουμε με σωστό τρόπο τα παραπάνω δικαιώματα, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα εξής βήματα. Πρώτον, χρήση επιχειρημάτων όπου θα δηλώνουμε ξεκάθαρα τι ζητάμε, τι θέλουμε, πώς νιώθουμε. Δεύτερον, χρήση θετικών εκφράσεων οι οποίες δεν προκαταβάλλουν τον άλλο αρνητικά. Τρίτον, αποφυγή άσκησης αρνητικής κριτικής στην προσωπικότητα του ατόμου αλλά στη συμπεριφορά του. Τέταρτον, αποφυγή ασαφιών και χρήση συμπυκνωμένου λόγου. Πέμπτον, σε περίπτωση μη αποδοχή των θέσεών μας από άλλους, επαναλαμβάνουμε το μήνυμά μας με ψυχραιμία και ηρεμία και διαπραγματευόμαστε εφόσον έχουμε εκ των προτέρων αποφασίσει τι είναι αυτό που μας συμφέρει. Η διεκδικητική λοιπόν συμπεριφορά είναι μια δεξιότητα που μας βοηθά σημαντικά στη διαχείριση της καθημερινότητά μας και στην καλύτερη επικοινωνία με τους συνανθρώπους μας. Να είστε καλά. Γεια σας.